Λοιπόν, ήρθε η σειρά μας τώρα. Έχω καλεσμένο τον κύριο Μπέκα, ο οποίος μας ήρθε από... Από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, λίγο πιο δυνατά, ναι. Σας ακούμε. Από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Από τα βόρεια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εσείς ασχολείστε με τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία όμως παράγονται από βουβάλια. Από βουβάλια. Βάση του βουβαλίσιου γαλάκτου. Ωραία. Πείτε μας λίγο πώς εμπνευστήκατε, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να ασχοληθείτε με το βουβαλινό γάλα και για ποιο λόγο. Εμείς σε αυτή τη δουλειά είμαστε τα τελευταία 10 χρόνια. Εμείς ήμασταν και είχαμε και δικά μας ζώα. Ωραία. Κάποια στιγμή μπήκαμε στη μεταποίηση. Η ανάγκη όσο αφορά την Θεσσαλονίκη και τα ζαχαροπλαστεία, επειδή χρησιμοποιούν πολύ βουβαλινό γάλα, ναι, και ιδιαίτερα στις πολιτικές κρέμες και το βούτυρο, ναι, για τα σιροπιαστά τους, μας όθησε να μπούμε και στη μεταποίηση, γιατί υπήρχε ένα θέμα, έπρεπε το γάλα να πηγαίνει παστεριωμένο, οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε δίωκτες εγκαταστάσεις, ωραία, να μεταποιούμε το προϊόν. Πολύ ωραία. Και να δίνουμε χοντρική το γάλα σε μεγάλες ποσότητες σε πολύ μεγάλα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Μετά φαντάζομαι το προχωρήσατε. Ναι, ναι, απλώς η κρίση αυτή μας οδήγησε, ναι, οδήγησε τα ζαχαροπλαστεία να σταματήσουν να παίρνουν αυτές τις μεγάλες ποσότητες και να σταματήσουν να βγάζουν προϊόντα με βάση το βουβαλίσιο γάλα λόγω κόστους. Μάλιστα. Εμείς σκεφτήκαμε ότι ήρθε η ώρα να τα κάνουμε εμείς αυτά τα προϊόντα, ναι, που κάνανε τα ζαχαροπλαστεία, να τα συσκευάσουμε, τα βάλουμε σε κάποιες συσκευασίες και να τα βγάλουμε εμείς οι ίδιοι στην αγορά. Οπότε θα πω εγώ κάθε εμπόδιο για καλό. Έτσι, ναι, δεν είναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραία, ναι, ωραία. Θα έλεγα ότι, ωραία, αυτό εδώ το μειονέκτημα της κρίσης εμάς μας ωφέλησε και εμείς το μετατρέψαμε σε πλεονέκτημα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Θέλω να ρωτήσω, εσείς φτιάχνετε τυριά? Εμείς φτιάχνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γαλακτοκομικά, φρέσκο γάλα δηλαδή. Ξεκινάμε από γάλα. Ναι, φρέσκο. Ναι, ναι, είναι στις 8 μέρες. Ωραία. Έχουμε μία γκάμα με ζυμούμενα προϊόντα, παραδοσιακό γιαούρτι Αριάννη. Α, πολύ ωραίο. Επίσης φτιάχνουμε τυροκομικά προϊόντα, βγάζουμε λευκό τυρί, πολύ επειδή ωραίο, είναι από βαλινό, ναι, γάλα. Ναι. Ένα τυρί τύπου φέτα, ας πούμε, αλλά είναι, ονομάζεται, ναι, λευκό τυρί. Επίσης βγάζουμε ένα εξαιρετικό βούτυρο, για το οποίο έχουμε βραβευτεί κιόλας, σαν καλύτερο τυποποιημένο ελληνικό προϊόν. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Μετά έχουμε μια κατηγορία τα κρεμόιδη, τα οποία βγάζουμε κρέμα ριζόγαλο καζάντιπι. Πολύ ωραία. Και επίσης και το καϊμάκι, το γνωστό, αν το, γνωστό, γνωρίζετε, βέβαια, που, ναι, σερβίρεται, ναι, συνήθως, ναι, πάνω τα σιροπιαστά αγγλικά. Μάλιστα. Και μετά έχουμε και κάποια προϊόντα κατάψυξης, όπως είναι το παγωτό. Και αυτά πάλι με βάση το βουβαλίσιο γάλα. Έχουμε μόνο 4 γεύσεις. Αυτές που θεωρούμε ότι αναδεικνύονται περισσότερο με βάση το βουβαλίσιο γάλα. Για ποιο λόγο ο καταναλωτής να προτιμήσει το βουβαλινό γάλα από το γελαδινό ή το κατσικίσιο? Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Θα το εστιάσουμε σε δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Ένα είναι ότι δεν είναι ένα βιομηχανικό γάλα. Ποσότητες είναι μικρές, τα ζώα βρίσκονται έξω στη φύση και είναι ένα πολύ ποιοτικό γάλα. Λοιπόν, μετά, όσο αφορά το ίδιο γάλα, σαν θρεπτικές ουσίες, είναι ένα πολύ ανώτερο γάλα. Ναι. Έχει χαμηλότερη χοληστερίνη και έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά σε βιταμίνες, ριφοβλαβίνες, μπεκόμπλεξ, είναι πιο πλούσιο σε φόσφορα, σβέστιο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο γάλα είναι και αφομοιώσιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον άνθρωπο. Πολύ ωραία. Ο Έλληνας καταναλωτής έχει συνδυάσει στις δικές μας περιοχές το βουβαλινό γάλα σε βάθος πολύ μεγάλο χρόνου, ναι, γιατί τα βουβάλια, ιστορία λένε ότι έφτασαν γύρω στο 400 π.Χ. στην Ελλάδα και παρέμειναν. Οπότε το βουβάλι ήταν ανέκαθεν, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα και υπήρχε και το γνώριζε ο κόσμος. Απλά τη δεκαετία του 70, να σου πω, το βουβάλι έκανε δύο πράγματα. Ήτανε το τραχτέρ στη Γεωργία, ναι, και η αγελάδα στην κτηνοτροφία. Ναι. Το 70 όμως με την εκμηχάνηση της καλλιέργειας, μπαίνοντας στο τραχτέρ, έφυγε το βουβάλι.
Μάλιστα. Οπότε και έπρεπε να αξιοποιηθεί κάπου αλλού, έτσι. Ναι, και μπήκε και η Αγελάδα και το Βουβάλι λόγω χαμηλών αποδόσεων κτλ. Δεν ήταν κάτι βιομηχανικό, οπότε ας πούμε παραμελήστηκε λιγάκι. Από όσο έχω μελετήσει το θέμα έτσι, για τα κουβάλια, πρέπει να ζουν σε ένα περιβάλλον με πολλά νερά, έτσι, με λίμνες. Αυτό συνήθως στην Ελλάδα είναι στην Κερκίνη, από ό,τι ξέρω. Ναι. Σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν βουβάλια? Το βρίσκουμε το βουβάλι ως από το πλείστον όπου υπάρχει νερό, γιατί είναι ένα ζώο, είναι ελεύθερο, δεν σταυλίζεται, βρίσκεται στη φύση, οπότε θέλει μεγάλες ποσότητες για νερό πρώτον, δεύτερον θέλει μεγάλες ποσότητες χορταρικών. Βέβαια. Φυσικής πλόης. Η τροφή του είναι εντελώς φυσική, δεν το ταΐζετε εσείς κάποιες ζωοτροφές? Όσοι το πλήσουν λίγο το χειμώνα, όταν τα ζώα λόγω της βροχής και των συνθηκών, των καιρικών συνθηκών, δεν υπάρχει αρκετή βοσκή. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ, γι' αυτό, πολύ καλό. Επειδή υπάρχουν νερά, όπου υπάρχουν νερά υπάρχει και πράσινο. Ωραία. Οπότε τα ζώα σιτίζονται 100% φυσικά. Και ειδικά ας πούμε στην περιοχή της Κερκίνης, τα οποία διαβιούν στην Κερκίνη και η Κερκίνη είναι μέσα στη συνθήκη Ραμσάρ, εκεί όχι απαγορεύεται να ραντίσεις, απαγορεύεται να καλλιεργήσεις, οπότε εκεί τα ζώα είναι 100% στη φύση, στην κυριολεξία. Ο μέσος όρος ηλικίας των βουβαλιών που έχουν απόδοση για την παραγωγή γάλακτος, θέλω να πω, ποιος είναι, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σκοπό? Κοιτάξτε, το βουβάλι γίνεται ενήλικο ζώο όταν γεννήσει για πρώτη φορά στο τρίτο χρόνο της ηλικίας του. Στο τρίτο. Θεωρείται ενήλικο, οπότε γεννάει και έχει και γάλα. Ωραία. Και έτσι ξεκινάμε. Ξεκινάει. Δύο μήνες τρώει το μικρό και γύρω στους 4 με 5 μήνες αρμέγεται και μαζεύουμε εμείς το γάλα. Κάνουμε σκόμιση από διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, αλλά ως το πλείστον το 90% του γάλακτος σκομίζεται από την περιοχή της Κερκίνης. Πολύ ωραία. Και η ηλικία των ζωντανών φτάνει μέχρι πόσο, δηλαδή? Κοιτάξτε, ένα μεγάλο βουβάλι μπορεί να φτάσει στα 20-25 έτη. Τόσο πολλά, ναι, ναι. Μάλιστα. Και αποδίδει μέχρι τότε γάλακτος? Ναι, ναι, αποδίδει, ναι, όσο γεννάει κάθε χρόνο. Ναι. Παράγει και γάλα. Όσο γεννάει, ναι, δηλαδή όσο υπάρχει γεννάει, και το γάλα. Ναι. Υπάρχει και η ποιότητα είναι ίδια, όσο περνάει ηλικία. Ναι. Η ποιότητα είναι ίδια. Πολύ ωραία. Και παραμένει ίδια, γιατί οι ποσότητες που βγάζει το βουβάλι είναι πολύ μικρές. Κατάλαβα. Γι' αυτό και η θρεπτική του αξία είναι πολύ ψηλή. Πολύ ψηλή. Δεν είναι κάτι βιομηχανικό το να παράγει μεγάλες ποσότητες με χαμηλές θρεπτικές αξίες. Εσείς τώρα δίνετε προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή μόνο στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, το εξαπλώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα, κατεβήκαμε στην Αθήνα, βρισκόμαστε στην Κρήτη και σε μερικά νησιά του Αιγαίου. Ωραία. Είχαμε 2-3 παρουσίες σε κάποιες εκθέσεις του εξωτερικού. Σκοπός μας ήταν να πάμε να δούμε ποιοι είμαστε, να δούμε αν τα προϊόντα μας μπορούν να μπουν σε ένα ράφι από ένα ξένο ντελικατέσεν μαγαζί και να τα δοκιμάσουν και οι ξένοι και να μας πούνε την άποψή τους όσο αφορά τη διατροφική κουλτούρα, τη δικιά τους, αν μπορούν τα δικά μας τα προϊόντα να στέξουν σε τέτοιες αγορές του εξωτερικού. Τα μηνύματα που πήρατε? Τα μηνύματα ήταν κάτι παραπάνω από θετικά. Μπράβο, πολύ δηλαδή, καλά. Θα σας πω ότι εγώ εξεπλάγιν και να σας πω ότι τα δικά μας τα προϊόντα, και όχι μόνο τα δικά μας τα βουβαλινά τα προϊόντα, γενικά τα ελληνικά προϊόντα δεν υπολείπονται σε τίποτα το ξένο. Φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε και ανώτεροι, να σας πω, σε μερικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή, έχω δοκιμάσει τυριά από το εξωτερικό, έχω δοκιμάσει τυριά από την Ελλάδα, γιατί είμαι του τυριού. Ναι. Δηλαδή, τα λατρεύω τα τυριά. Και θεωρώ ότι στην Ελλάδα παράγουμε από τα καλύτερα τυριά που κυκλοφορούν στον κόσμο. Κοιτάξτε, εμάς η κουλτούρα ενός λαού ξεκινάει από τη διατροφή του. Και καλώς ή κακώς εμείς είμαστε μια κτηνοτροφική χώρα. Γεωργική και κτηνοτροφική. Οπότε η κουλτούρα μας έχει να κάνει με το τυρί. Ναι. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, ότι εμείς καταναλώνουμε 25 κιλά φέτα. Ναι. Κανένας άλλος λαός. Και γενικά τυροκομικά προϊόντα. Ναι. Ωραία, και δεν είναι τυχαίο και ακόμα
και η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς δεν είναι τυχαία. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες όταν είχαν ανακαλύψει το τυρί, θα μου επιτρέψετε λίγο να πω κάτι είναι παραπάνω. Πολύ τυρί ονομάζεται γιατί ξεκινάει από τη ρίζα τυρ. Τυρ σημαίνει τι. Είναι τύρανος, τυρανεύος. Στην ουσία τι κάνεις. Επεμβαίνεις και κάνεις κάτι με το ζόρι. Να. Επειδή οι αρχαίοι ήξεραν τη διατροφική αξία του γάλακτος και επειδή δεν είχαν ψυγεία από αγολεκάνες και όλα αυτά εδώ για να συντηρήσουν, στην ουσία τι κάνανε. Τυράνευσαν το γάλα, κάναν τυρί και κατάφεραν να το κρατήσουν σε βάθος χρόνου. Και από εκεί μετά βγαίνει και το από το τυρ επεμβαίνω, κομώ τι σημαίνει. Καλοπίζω. Άρα επεμβαίνω με το ζόρι, αλλά με την καλή την έννοια. Γι' αυτό με ωραίο αποτέλεσμα. Με ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία. Γι' αυτό εκεί που γίνεται το τυρί λέγεται τυροκομείο και αυτός που φτιάχνει το τυρί λέγεται τυροκόμος. Στην ουσία τι κάνει. Τυροκομεί. Επεμβαίνει με ωραία. Με ωραίο αποτέλεσμα. Με ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Δηλαδή ακόμα και η έννοια τυρί δεν είναι τυχαία, έχει μία βάση. Παγωτά σας, πού μπορούμε να βρούμε? Παντού. Που με ενδιαφέρει πολύ. Παντού. Και την κόρη μου επίσης, είναι γνωστή η αγάπη των παιδιών. Στην Αθήνα, μια και βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την όμορφη περιοχή, στην Εθνόπολη στον Γκάζι, μπορούμε να τα βρούμε σε βιολογικά, ντελικατέσεν μαγαζιά και σε κάποια αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ. Ωραία, ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Προσωπικά έχω βρει κάποια προϊόντα σας σε σούπερ μάρκετ, όχι εδώ στην Αθήνα, λίγο έξω από την Αθήνα. Έχω δοκιμάσει το τυράκι σας, μου άρεσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το γάλα, το έχω δοκιμάσει και το έδωσα στην κόρη μου και της άρεσε. Βέβαια εγώ μένω στο νησί, εκεί είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να τα βρω. Ναι, ναι. Στην Πάρο. Στην Πάρο όχι, δεν υπάρχουν. Ακόμα. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρχει πρόσβαση και εκεί, να μπορώ σιγά να τα βρω. Ψάχνουμε να βρούμε πολύ συγκεκριμένα, πολύ ιδιαίτερα μαγαζιά, γιατί και τα δικά μας τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα. Ωραία. Μακάρι να γίνει αυτό και να είσαστε, να αναπτυχθείτε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, να γνωρίσει ο κόσμος το βουβαλινό γάλα, να επωφεληθεί από τα θρεπτικά συστατικά του που από ό,τι μου λέτε κι εσείς και από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ είναι ανώτερα από το αγελαδινό και το κατσικίσιο. Και ιδιαίτερα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, χοληστερίνη κτλ. Είναι ελπιδοφόρο το προϊόν σας και όχι βιομηχανοποιημένο όπως είναι κάποια άλλα που διαφημίζονται. Θα προσπαθήσουμε όλοι, και γι' αυτό γίνεται και αυτό το φεστιβάλ, να προβάλλουμε τα ποιοτικά αυτά ελληνικά προϊόντα, να βοηθήσουμε εσάς τους παραγωγούς, αλλά και τους καταναλωτές να τα ανακαλύψουν. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και σε προηγούμενη έκθεση που έχω πάρει μέρος εδώ στο Αθηνόραμα, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, με πολύ αξιότιμη προσπάθεια, από τους ίδιους συντελεστές, από τη διεύθυνση μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο που μας βοηθάει εδώ με τον Α ή με τον Β τρόπο, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς που βρίσκονται εδώ πέρα, οι οποίοι όλοι είναι αξιέπαινοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και πιστέψτε με, ότι οποιοδήποτε προϊόν από εδώ πέρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε ντελικατέσεν στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη. Και επειδή σας λέω, έχω δοκιμάσει τα προϊόντα σας, γι' αυτό το λόγο και σας επέλεξα για να σας παρουσιάσω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μια αρνητική κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης κλπ. Αλλά εμείς σαν Έλληνες, επειδή είμαστε πολύ δημιουργικοί και ταλαντούχοι άνθρωποι, πιστεύω ότι βρίσκουμε τρόπους να αντιστρέψουμε όσο μπορούμε αυτή την αρνητική κατάσταση σε μια θετική. Είναι αυτό που λέγατε πριν. Ναι, εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το κακό ότι. Βέβαια, δεν μας αφήνουν λίγο κάποιοι άλλοι. Εντάξει, ας αλλά, μην το συζητήσουμε, ναι, αυτό. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς. Το θέμα είναι ότι μπορούμε όμως, ναι, και το αποδεικνύουμε φώτα, και με αυτό το φεστιβάλ. Ακριβώς. Και έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι στα δύσκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ναι. Κακοί είμαστε στα εύκολα. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Και αυτό φαίνεται από την προσπάθεια που γίνεται γενικά από όλους τους παραγωγούς εδώ πέρα και το αποτέλεσμα φαίνεται.
Ωραία. Πιστέψτε μου, τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού είναι το νούμερο ένα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ακούνε Έλληνες και να στραβομουτσουνιάζουν οι ξένοι, αλλά όταν ακούνε ελληνικό προϊόν, ανοίγει η καρδιά τους. Και δεν είναι μόνο ότι εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλά προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας, έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε και τη γευστική απόδοση αυτό, των πολύ προϊόντων πολύ των δικών μας. Δηλαδή, ναι, ο καταναλωτής πραγματικά, το πω λαϊκά, ευχαριστιέται να τρώει ελληνικά προϊόντα. Χώρια ότι είναι και η υψηλής θρεπτικής αξίας. Αυτό είναι ο συνδυασμός θρεπτικής αξίας και γεύσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το φαγητό είναι μία απόλαυση που ο άνθρωπος την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Μας βοηθάει στην ψυχολογία μας. Ναι. Μαζευόμαστε 5 φίλοι να πιούμε ένα κρασί ή μια μπύρα σαν του κυρίου. Ναι, εμείς οι Έλληνες έτσι έχουμε. Έτσι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμείς και επαγγελματικό meeting να κάνουμε. Ακριβώς. Έχετε, έχετε το τυράκι σας, ξέρω εγώ, το γλυκάκι σας, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό σας βοηθάει να έχετε καλύτερη διάθεση, καλύτερη αντιμετώπιση στον διπλανό σας, έτσι, να αισθάνεστε καλύτερα με τον εαυτό σας, και βέβαια όταν δημιουργείτε ένα προϊόν όπως εσείς, που είναι τόσο ποιοτικό και τόσο εύγευστο, η αυτοπεποίθησή σας νομίζω ότι μεγαλώνει και σκέφτεστε να κάνετε ακόμα καλύτερα πράγματα. Σίγουρα, γι' αυτό μας ζηλεύουν και ξένοι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μην τους το πείτε όμως, γιατί το ξέρουμε. Αφήστε τους να νομίζουν κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά, εγώ. Ξέρω ότι είσαστε πολύ κουρασμένος, γι' αυτό και δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Έχετε ταξιδέψει από Θεσσαλονίκη για να έρθετε εδώ. Μάλλον όλο το βράδυ πρέπει να έρθετε. Αγώνας, ναι, το βράδυ ταξιδεύατε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία εδώ στο φεστιβάλ και σε οτιδήποτε άλλο, οπουδήποτε αλλού πάρετε μέρος, έτσι, σε εκθέσεις είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω ευχάριστα νέα για την εταιρεία σας και βέβαια να σας δω να φτιάχνετε και ακόμη περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω κάτι μονάχα, ότι η κούραση είναι απίστευτη, ειδικά ας πούμε στις εκθέσεις, να, αλλά πιστέψτε με, η ξεκούραση έρχεται από την αγάπη του κόσμου και από τα λόγια που ακούμε, τα οποία είναι πραγματικά συγκινητικά. Και αυτά είναι που μας δίνουν δύναμη και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το κέρδος όλων μας που ασχολούμαστε, ναι, με πράγματα που ευθυνόμαστε στον κόσμο, γιατί κι εγώ μπορεί εμένα να είναι σε τεχνικό το blog μου, αλλά η αγάπη που παίρνω από τον κόσμο με τα μηνύματα που δέχομαι είναι αυτό που με πληρώνει. Είναι αυτό που μου δίνει ικανοποίηση. Εμείς έχουμε κάνει τώρα μία προσπάθεια να βάλουμε τα προϊόντα μας στο Λονδίνο. Πολύ. Θα έχουμε ξεκινήσει και στις 3 με 6 Ιουλίου θα είμαστε σε μία έκθεση στο πολύ Λονδίνο. Ωραία. Στο οποίο εκεί πιστεύω ότι θα κάνουμε πάταγο. Θα σκίσετε, εγώ σας το λέω. Είμαστε σίγουροι. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, πολύ, πρώτα απ' όλα υγεία, και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Δημιουργία, φαντασία και τόλμη. Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας αφήσω να πάτε στο περίπτερό σας, γιατί θα σας ψάχνουν πολύ, είμαι σίγουρη. Εμείς εδώ τώρα...